Η Νανά Καραγιάννη σήμερα έχει κάθε λόγο να χαμογελά. Έχει επέτειο γάμου και το γιορτάζει στην αγκαλιά του συζύγου της. Ο Γιάννης Κοτσόπουλος, όπως μας είπε η ίδια, το πρωί την ξύπνησε με ένα γλυκό φιλί. Συνήθως έτσι ξυπνάμε, ειδικά μετά από αυτή την πρόσφατη εμπειρία του ιατρικού. Ξυπνάμε λίγο πιο ήρεμοι, λίγο πιο γλυκά. Επίσης ξυπνάμε με ένα milkshake μπανάνα, διότι απαιτείται στο πρωινό μου. Η μάχη της με την νευρική ανορεξία συνεχίζεται. Έξω από το νοσοκομείο πια ακολουθεί τη διατροφή που της έχουν προτείνει οι γιατροί της για να πάρει βάρος. Η ζυγαριά της δείχνει 30 κιλά και ο στόχος είναι τα 50. Είσαι καλύτερα? Ναι, είμαι πολύ καλύτερα. Δεν θέλω να πω καλά. Δεν θέλω να είμαι τόσο τολμηρή, διότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Αλλά η θεραπεία συνεχίζεται κανονικά. Είναι πολύ ευχαριστημένη. Εγώ πιο ευχαριστημένη. Δόξα τω Θεώ. Και δεν πηγαίνω μόνο σε ένα γιατρό. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αναλάβει την παρακολούθησή μου. Θα να το αφήσουμε πίσω, γιατί έχουμε τραβηχτεί πολλά χρόνια. Δηλαδή βαρέθηκα κι εγώ ίδια τον εαυτό μου. Πήρε τη μεγάλη απόφαση να νοσηλευτεί και να πάρει βάρος. Η νευρική ανορεξία έπαιζε περίεργα παιχνίδια με το μυαλό της. Κοιτάζοντας στον καθρέφτη και της ψιθύριζε στο αυτί πως είναι παχιά. Πως πρέπει να αδυνατήσει για να είναι όμορφη. Μέχρι που έφτασε 30 κιλά, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια της τη ζωή. Το στήριγμά σου είναι ο σύζυγός σου σε όλα αυτά, μόνο? Είναι ο σύζυγός μου, η οικογένειά του και λίγοι καλοί φίλοι. Η ομορφιά του ήταν απλά το πρώτο που μου τράβηξε την προσοχή. Αυτό το οποίο με έχει κερδίσει είναι η υπομονή του, η αγάπη του. Είναι ο άντρας που θα τρέξει, που δεν θα πει πολλά αλλά θα κάνει τα πάντα. Που είναι στήριγμα, που είναι φίλος. Η Νανά και ο Γιάννης γνωρίστηκαν πριν από περίπου 3 χρόνια. Παντρεύτηκαν μετά από 4 μήνες. Έρωτας κεραυνοβόλης. Και σήμερα γιορτάζουν την επέτειο του γάμου τους. 3 χρόνια, πραγματικά. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός. Πού το γιορτάζετε σήμερα? Και το μεσημέρι είμαστε με καλούς φίλους στο αγαπημένο μας εστιατόριο.